Πάμε να δούμε τους λέοντες. Για τα λιοντάρια τώρα, είναι, πάμε για την έκλειψη που είναι στο ζώδιό σας, έτσι, μια πανσέλινος έκλειψη σελήνης, το ματωμένο φεγγάρι του Λύκου, έτσι λέγεται. Το αυτή η έκλειψη, φεγγάρι του Λύκου. Συντονίσου αύριο το μεσημέρι στις 2 για να μάθεις γιατί. Ξέρεις τι, πραγματικά πολύ τρομακτικό. Ναι, έτσι λέγεται όμως, δεν είναι κάτι, θέλω να πω αυτό, αυτά είναι αμερικανιές, να σου πω και έτσι. Λοιπόν, αλλά ακούγεται κάπως, ακούγεται μυστηριό, μη τι άλλο. Λοιπόν, για τους λέοντες τώρα, που η έκλειψη αυτή είναι και η πανσέλινο στο ζώδιό τους και είναι και αυτή η σελήνη πριν μπει στο δικό σας ζώδιο, στον καρκίνο, η αλήθεια είναι ότι καλό είναι, αν δεν αντέχετε πολύ αλήθεια και πολύ ειλικρίνεια, να μην κάνετε πολλές ερωτήσεις αυτό το Σαββατοκύριακο, κυρίως σε ό,τι μπορεί να έχει να κάνει, ας πούμε, με τη δουλειά σας, π.χ. Δηλαδή, δεν είναι το κατάλληλο Σαββατοκύριακο για να ρωτήσω όλες πώς σου φάνηκα, πώς τα πηγαίνω, και σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο επαγγελματικά. Και το λέω αυτό γιατί, επειδή η σελήνη στον καρκίνο μαζί με αυτές τις όψεις μπορεί να σας κάνει λίγο πιο ευαίσθητους στην κριτική που μπορεί να ακούσετε. Δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν μπορούν να αντέξουν πολύ κριτική. Ναι. Γι' αυτό το λέω. Οπότε, αποφύγετε ερωτήσεις που μπορεί να καταλήξουν σε κριτική την οποία δεν μπορείτε να αντέξετε, όχι τουλάχιστον αυτό το Σαββατοκύριακο. Από την άλλη πλευρά, καιρός είναι να δείτε, και με την έκλειψη νομίζω θα το δείτε έτσι και πιο έντονα, σε ποιους πρέπει να δίνετε την ενέργειά σας και νομίζω ότι πρέπει να γίνετε κι εσείς λίγο πιο επιλεκτικοί. Αγαπητοί λέοντες, μόνο καλό μπορεί να σας κάνει αυτό.